Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει, είναι ένα το γράψιμο. Είναι ολοφάνερο εδώ, είναι το πιο σκούρο και είναι και αυτό που χρησιμοποιήσαμε για να βγάλουμε το αμφίβολο, αν θυμάστε. Εντάξει, θυμάστε που σας έλεγα όταν βγάζαμε το αμφίβολο ότι ανεξάρτητα τι πάχος έχει το γράψιμο, εμείς πατάμε, σας έλεγα ότι το γράψιμο, το φάρδος, το πάχος του γραψίματος θα βγει με την πινελιά, οπότε για το προσχέδιο με ενδιαφέρει να ξέρω το σημείο που βρίσκεται και πάω στη μέση και όταν θα έρθει η ώρα να το κάνω με χρώμα, θα κάνω το εκάστοτε πάχος. Εντάξει. Και έλεγα τότε ότι με ενδιαφέρει να βρω σε ορισμένα σημεία που ακουμπάει το σκούρο το ένα μεγάλο ρούχο, έτσι, ή ποιο χώρο καταλαμβάνει, οπότε εδώ υπολόγιζα στη μέση. Εντάξει. Επίσης σας έλεγα ότι δεν δηλώνω όλο το πάχος που βλέπω, όπως εδώ, γιατί αυτό θα βγει το τεγκραντάρισμα με το πινέλο. Με ενδιαφέρει το όριο με την πιο φωτεινή πλευρά που έχει δίπλα. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, πριν ξεκινήσω, παρατηρώ τα πάχη. Βλέπω ότι από τη σκοτεινή μεριά της εικόνας οι γραμμές είναι πιο φαρδιές, αλλά και σημεία που θέλει να υποδηλώσει ότι είναι πιο βάθος, πιο μακριά από το μάτι του θεατή, είναι και αυτά πιο φαρδιές, είναι πιο σκοτεινά, όπως είναι αυτή η γραμμή ή όπως είναι αυτή εδώ. Έτσι, για να δηλώσει ότι αυτό το κομμάτι του ρούχου είναι πιο κοντά στο θεατή από εκείνο το κομμάτι του ρούχου. Εντάξει. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να πατάω το πινέλο, κάνω παρατήρηση δίπλα πώς θα δουλέψω. Βλέπω ότι στα περιγράμματα, τα περιγράμματα είναι φαρδιά, από τη σκοτεινή πλευρά ακόμα πιο φαρδιά και ακουμπάνε έξω-έξω. Εντάξει. Το ένα λοιπόν έχω πει είναι η παρατήρηση και το άλλο είναι η γνώση. Το κομμάτι της γνώσης που έχω να σας προσθέσω είναι ότι για να βγει η τρίτη διάσταση του ρούχου θα πρέπει να βλέπω τα τονικά σκαλοπάτια του ρούχου, οπότε ακόμα κι αν στο πρωτότυπο που αντιγράφω δεν βλέπω σε κάποια σημεία τα σκαλοπάτια, όπως εδώ ας πούμε, δεν βλέπω ανάμεσα στο γράψιμο και στα φώτα λίγο προπλασμό, έτσι. Αν θέλω εγώ να κάνω πιο ωραίο για το θεατή το ρούχο, θα προσπαθήσω να αφήσω ελάχιστο προπλασμό να φαίνεται, ώστε να έχω το σκαλοπάτι το τονικό που θα μου δώσει το βάθος του ρούχου. Εντάξει. Κλείνω την παρένθεση και αρχίζουμε. Πάντα μακρύτριχα για τα γραψίματα. Κάνουμε το περίγραμμα. Κάνω όλα τα σκούρα που βλέπεις στην εικόνα. Και μέσα σε αυτά είναι και το περίγραμμα. Πατάω στα χαράγματα που έχω και ανάλογα τι βλέπω, κάνω την πινελιά πιο φαρδιά ή πιο στενή. Εντάξει. Και βέβαια θα μου προσέχετε
Να μην μου λερώσετε τα φώτα σας, έτσι. Δηλαδή πατάς πάνω στα χαράγματα αυτή τη στιγμή, ε. Ναι. Όσο στεγνώνει θα φαίνεται και πιο σκούρο, έτσι. Είναι λίγο πιο ψηλά με δυσκολία τη γραμμή. Εσείς θα ανεβοκατεβάσετε το καβαλέτο, φαντάζομαι. Βλέπω και σκούρα σε αυτή την περιοχή. Μέχρι τώρα δεν την είχα πιάσει. Δεν τα γεμίζουμε αυτά. Τα γεμίσουμε, αλλά όχι με... με γεμάτο χρώμα. Τα γεμίζουμε με σφουμάτο. Βλέπουμε ότι κάνει ένα τεκρατάρισμα. Βλέπετε, σε κάποια σημεία. Τι σημαίνει το τεκρατάρισμα? Αυτό το τεκρατάρισμα, θυμάστε που είχαμε κάνει σφουμάτο στα φώτα? Ναι. Έχουμε σφουμάτο και με το γράψιμο. Σε κάποια σημεία θα κάνουμε τεκρατάρισμα. Πρώτα όμως θα κάνουμε το σταθερό, που είναι οι χοντρές γραμμές στα σημεία που, που έχω χαράξει. Εντάξει. Οπότε παρακολουθήστε σιγά σιγά. Φαίνεται το χρώμα. Όταν δουλεύω μία εικόνα, μπορεί το δειγματολόγιο να μου φαίνεται πολύ καλό το χρώμα, αλλά την ώρα που πάω να το βάλω πάνω μπορεί να μου φαίνεται πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό. Ελαφρύ, πιο ανοιχτό. Ανοιχτό. Θα κάνω ένα τμήμα και θα το επιλέξω να δω με παίρνει να το σκουρίνω κι άλλο ή μήπως πρέπει. Εντάξει. Συνεχίζω. Τώρα αυτό με τι πινέλο το κάνετε? Εγώ δουλεύω με το μακρύτριχο το 4. Αν το φοβάστε, δουλέψτε με το μακρύτριχο το 2. Το 2. Εντάξει. Εδώ έχω σταθερή και μετά έχω τεγκραντάρισμα που δεν θα γίνει με το μακρύτριχο. Θα αλλάξω πινέλο στα σκουμάτα. Εντάξει. Όπως βλέπω εδώ, ότι έχει μια λεπτή γραμμή εδώ πέρα. Οπότε αλλάζω νούμερο πινέλο. Παίρνω το 2 και κάνω τη μικρή γραμμή. Το δατέ. Είπε σε αυτά, πα στη μέση. Στη μέση. Στη μέση. Και εδώ που μου δείχνει και λίγο προπλασμό, αρχίζει και φαίνεται πιο ανάγλυφα η εικόνα. Εντάξει. Πάω όπου έχω χαράξει. Βλέπετε. Πάντα στο περίγραμμα είναι πιο φαρδιά η γραμμή. Μετά μπαίνει μέσα. Αν έχει κάνει και λίγο κύμα το χαρτί, έχει το δικό σας δεκατή. Να σου το φέρω. Μπορείτε να μου μπερδευτείτε πολύ με το γράψιμο, γιατί είναι τα χαράγματα, έτσι. Όπου έχετε χάραγμα, πατάτε στο χάραγμα.
και αν δεν το έχουμε κάνει καλά, να το μολύνει. Γι' αυτό δουλεύουμε στο προσχέδιο που είναι το blog σας, για να καταλάβετε τι δεν έχετε κάνει καλά. Και πάλι μπορείτε πάντα να διορθώσετε, γιατί μπορείτε να περιμένετε να στεγνώσει και να σβήσετε με το προπλασμό και να ξανακάνετε την πινελιά. Εντάξει, δεν σας είπε κάποιος μη σβήσετε. Ο προπλασμός πάνω στο σκούρο δεν θα βγει όμως διαφορετικός. Άμα περιμένεις να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, θα τον καλύψει τελείως. Πάντα πάνω στον προπλασμό πάει το γράψιμο. Ναι, πάντα. Το μόνο που πατάει πάνω στο λευκό χαρτί είναι τι? Ο προπλασμός. Ή όχι, μόνο στα άλλα χρώματα. Δεν πατάει στα άλλα χρώματα. Βλέπεις να το έχω πατήσει στα άλλα χρώματα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ για να το βάλω στο νερό.